αξιότιμε πρόεδρε της Σχολής Γονέων Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, αξιότιμε πρώην πρόεδρε της Σχολής Γονέων, κύριε Δημινά, κύριε πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου, κύριε πρόεδρε του ΟΠΑΠ, καλωσορίζουμε όλο το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου και τον γραμματέα, τον κύριο Ταρενίδη Παναγιώτη και τον ταμεία, τον κύριο Σταύρο Ζωγράφο, οι οποίοι συνδιοργανώνουν σήμερα μαζί μας, αγαπητές φίλοι και φίλοι, την Εσπερίδα με θέμα αιμορραγία στον εγκέφαλο, με ομιλητή τον γιατρό Ευρυβιάδη Μπαϊραμίδη. Καλωσορίζουμε και τον πατέρα του γιατρού, ο οποίος είναι εδώ να καμαρώσει το γιο του όπως κάθε πατέρας και ο οποίος πατέρας έμαθα ότι είναι πολύτεκνος, έχει 9 παιδιά, μέσα σε αυτά και τον διακεκριμένο επιστήμονα και γιατρό, του οποίου την ομιλία θα ακούσουμε σήμερα. Το μέλος της Σχολής Γονέων, η κυρία Ματίνα Μαυρομάτη, θα μας διαβάσει το βιογραφικό του γιατρού, ώστε να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Ο κύριος Ευρυβιάδης Μπαϊραμίδης γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου του 1976 στη Νέα Ιωνία Αθηνών. Είναι έγγαμος, πατέρας ενός τέκνου. Σπούδασε ιατρική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλαβε την ειδικότητα της νευροχειρουργικής στα νοσοκομεία Παίδων Αγία Σοφία και Ευαγγελισμός. Επισκέφθηκε μεγάλα κέντρα νευροχειρουργικής στο Λίβερπουλ και στο Ελσίνσκι και στα πλαίσια της εξειδίκευσης στις επεμβάσεις που αφορούν την κρανιακή κοιλότητα. Συμμετείχε σε πολλαπλά πτωματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια ανατομίας σε διάφορες χώρες του εξωτερικού και πλέον είναι εκπαιδευτής στο Διεθνές Πτωματικό Σεμινάριο Νευροχειρουργικής Ανατομίας που διοργανώνει ο Ευαγγελισμός κάθε χρόνο και το οποίο προσελκύει εκπαιδευμένους νευροχειρουργούς από όλο τον κόσμο. Εργάζεται ως επιμελητής στο Βουστάνιο Ιερό Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλίνης, πραγματοποιώντας περισσότερες από 300 επεμβάσεις ετησίως. Οι όγκοι του εγκεφάλου και οι αγκιακές βλάβες, όπως τα ανευρίσματα, δυσπλασίες, καθώς και η νόσος μόγια-μόγια που χρήζει bypass, αποτελούν το κύριο αντικείμενο της ενασχόλησής του. Κύριε Μπαϊραμίδη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Σχολής Γονέων, τον κύριο Κώστα Κορομπίλη και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, για την τιμή πρόσκληση να ομιλήσω σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που αφήσατε τις υποχρεώσεις σας σήμερα για να παραστείτε στην ομιλία, καθώς και τον πρόεδρο και τον Ιατρικό Σύλλογο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και τον Ιατρικό Σύλλογο για τη συνδιοργάνωση της σημερινής ομιλίας. Όπως γνωρίζετε, η σημερινή ομιλία αφορά την αιμορραγία στον εγκέφαλο. Ας δούμε όμως μερικά στοιχεία για τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο σπογκώδους υφής, ζυγίζει γύρω στα 1200 με 1400 γραμμάρια. Βρίσκεται τοποθετημένο στην κρανιακή κοιλότητα, θα δούμε αργότερα κάποια έτσι, αδρά στοιχεία ανατομίας. Και βασικό είναι το βασικό κύτταρο του εγκεφάλου, αυτό που επιτελεί και τις ανώτερες λειτουργίες, είναι το νευρικό κύτταρο, είναι νευρώνας. Ο εγκέφαλος περιέχει περίπου 100 δισεκατομμύρια νευρώνες. Φανταστείτε τώρα ότι κάθε κύτταρο, πολλά από αυτά τα κύτταρα μάλλον του εγκεφάλου, συνδέονται μεταξύ τους με πολλαπλές ηλεκτροχημικές συνδέσεις, τις συνάψεις. Χάρη σε αυτές τις συνάψεις, ο εγκέφαλος αποκτά τεράστια ικανότητα και όλες αυτές τις συνάψεις του προσδίδουν αυτή τη θαυμάσια και εξαίσια λειτουργία. Ο προσοκρατικός φιλόσοφος Αναξαγόρας τον 4ο αιώνα π.Χ. είχε διαπιστώσει την αξία του κεφάλου και έλεγε την φράση «Λέον μεν όνειξη κρατεί, κέραση δε βούς, άνθρωπος δεν ο». Δηλαδή, το λιοντάρι επικρατεί με τα νύχια του, το βόδι με τα κέρατά του, ο άνθρωπος όμως με το μυαλό του. Πράγματι, ο άνθρωπος με το μυαλό του πάτησε στο φεγγάρι, παράγει για να παράγει τέχνη, λογοτεχνία, πολιτισμό, ίδιον μόνο των ανθρώπων και όχι των άλλων όντων. Και αυτό του προσδίδει αυτή την τεράστια ικανότητα που έχει ο εγκέφαλος. Στο διάβα των αιώνων κάποιοι αναγνωρίζοντας την αξία του εγκεφάλου παρομοίωσαν τον εγκέφαλο με ψυχτική συσκευή, δηλαδή μια συσκευή που ψύχει το αίμα. Με την ανακάλυψη του τηλεφώνου του προσδώσαν τον ονομάσανε σαν ένα οργανωμένο τηλεφωνικό κέντρο, επειδή ο εγκέφαλος έχει εξαιρετική οργανωτική και συντονιστική ικανότητα στο σώμα μας. Και τέλος, με την ανακάλυψη των υπολογιστών, κάποιοι τον παρομοίωσαν με υπερυπολογιστή. Είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα? Ο εγκέφαλος εκτελεί λειτουργίες οι οποίες είναι άγνωστες ακόμα και σε εμάς.
ακόμα και στους νευροεπιστήμονες, νευροβιολόγους, νευροβιοχημικούς, οι οποίοι ασχολούνται πειραματικά χρόνια με τον εγκέφαλο. Έχει αφιερωθεί πάρα πολύ χρήμα και χρόνος στην έρευνα του εγκεφάλου. Παρ' όλα αυτά, όμως, ο εγκέφαλος παραμένει ένα μαύρο κουτί όσον αφορά τις εξειδικευμένες λειτουργίες του. Θα λέγαμε ότι είναι το τελειότερο όργανο που έχει χαρίσει ο Θεός στον άνθρωπο και είναι σαφώς η πιο πολύπλοκη ζώσα μάζα στο σύμπαν. Θα έλεγε τώρα κανείς, ένα τόσο πολύτιμο όργανο θα πρέπει να προστατεύεται και καλά. Διότι βλέπετε οι άνθρωποι όταν έχουν κάποιο πολύτιμο αντικείμενο το φυλάσσουν σε κρύπτες έτσι ώστε να προστατεύεται το εξωτερικό περιβάλλον. Πράγματι, ο εγκέφαλος τοποθετήθηκε από τον Θεό μέσα στην κρανιακή κοιλότητα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται λιγάκι. Η κρανιακή κοιλότητα είναι μια σφαιρική κοιλότητα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο εγκέφαλος. Η κρανιακή κοιλότητα σχηματίζεται από τα οστά του προσωπικού κρανίου και τα οστά του θόλου του κρανίου. Άρα, προστατεύεται σε ένα οστέινο κλουβί. Αυτό αρκεί όμως όχι, γιατί οι επιταχύνσεις και οι επιβραδύνσεις θα δημιουργούσαν πολύ εύκολα κακώσεις στον εγκέφαλο που είναι μαλακής υφής όργανο. Έτσι λοιπόν τοποθετήθηκε μια μεμβράνη εδώ που βλέπετε αυτή η άσπρη μεμβράνη που λέγεται σκληρά μήνυγκα, είναι σκληρή, έτσι, δεν σκίζεται εύκολα, η οποία προστατεύει τον εγκέφαλο να μην έχει σε επαφή με τα οστά, με το οστό του κρανίου. Και επίσης γύρω-γύρω, δηλαδή ανάμεσα στη σκληρά μήνυγκα και στον εγκέφαλο, κυκλοφορεί υγρό, το κεφαλαιοτείο υγρό. Επίσης μέσα στον εγκέφαλο, ο εγκέφαλος περιέχει κοιλότητες στις κοιλίες και κυκλοφορεί και εκεί υγρό. Περίπου 500 ml υγρό παράγεται από τον εγκέφαλο και απορροφάται άλλο τόσο, οπότε τα 150 ml που υπάρχουν μέσα στον εγκέφαλο παραμένουν σταθερά. Κατά αυτόν τον τρόπο ο εγκέφαλος είναι βυθισμένος, είναι εμβαπτισμένος μέσα σε μια δεξαμενή από εγκεφαλαιοτείο υγρό και αυτό του προσδίδει σαφώς πολύ μεγαλύτερη προστασία. Θυμηθείτε λίγο το παπάκι, έτσι, αυτό που όλοι οι μικρά παιδιά παίζαμε, έτσι. Μπορούμε να παρομοιάσουμε, να φανταστούμε μάλλον ότι η γυάλινη σφαίρα είναι το κρανίο, το παπάκι είναι ο εγκέφαλος και το υγρό, το κεφαλαιοτείο υγρό. Το παπάκι πολύ δύσκολα, όσο και αν οπουδήποτε και να το πετάξει κάποιος, δύσκολα χτυπάει πάνω στα τυχώματα και τραυματίζεται. Παρόλη αυτή την προστασία, ο εγκέφαλος δεν πάβει να υφίσταται τη μεταπτωτική φθορά και τον θάνατο. Έχει μαλακή υφή, έχει εκτεταμένη αγκύωση και σαφώς σε πολύ ισχυρές κακώσεις τραυματίζεται. Εδώ μπορείτε να δείτε έναν εγκέφαλο ένας πρόσφατα νεκροτομηθέντα ασθενούς. Έτσι. Εδώ μέσα βλέπει τις κοιλίες του εγκεφάλου, αυτό που λέγαμε πριν οι κοιλότητες, στις οποίες κυκλοφορεί εγκεφαλαιοτείο υγρό. Για να κατανοήσουμε λίγο την αιμορραγία θα πρέπει να δούμε πάλι λίγο να ανατρέξουμε στην ανατομία. Το ανθρώπινο σώμα από τον εγκεφαλή μέχρι τα νύχια διατρέχεται από ένα σύστημα, εκτεταμένο σύστημα αγκίων. Είναι οι αρτηρίες, γνωστές αρτηρίες, φλέβες και τριχοειδή. Οι αρτηρίες είναι ουσιαστικά ένα σύστημα υψηλής πίεσης, έτσι, αγκίων. Απάγει το αίμα από την καρδιά και το μεταφέρει στα περιφερικά όργανα, στα τελικά όργανα και στον εγκέφαλο. Παραδίδει το οξυγόνο και τις θρεπτικές ουσίες και στη συνέχεια το αίμα το παραλαμβάνει ένα σύστημα χαμηλής πίεσης, το φλεβικό σύστημα, το οποίο το επαναφέρει στην καρδιά και στο σηκώτη. Ανάμεσα, όπως καταλαβαίνετε, ανάμεσα σε αυτά τα δύο συστήματα υπάρχει τεράστια διαφορά πίεσης. Ένα σύστημα υψηλής πίεσης και ένα σύστημα χαμηλής πίεσης, θα πρέπει κάτι να υπάρχει ενδιάμεσα για να ανασχέσει λίγο την υψηλή πίεση. Αυτό το ρόλο τον αναλαμβάνουν τα τριχοειδή. Έτσι. Άρα, ανάμεσα στις αρτηρίες και τις φλέβες παρεμβάλλουν τριχοειδή. Τι είναι τώρα η αιμορραγία? Η αιμορραγία είναι ρήξη οποιασδήποτε αρτηρίας, φλέβας ή τριχοειδούς οπουδήποτε στο σώμα και στον εγκέφαλο. Για να μελετήσουμε τις αιμορραγίες θα πρέπει να τις κατατάξουμε σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τραυματικές αιμορραγίες, όπου είναι απαραίτητος ένας εξωτερικός παράγων, μια εξωτερική κάκωση, έτσι, για να τραυματιστεί ο εγκέφαλος, και οι αυτόματες αιμορραγίες, οι οποίες συμβαίνουν στα καλά καθούμενα, ως κεραυνός εν εθρία, όπως λέμε, έτσι, και είναι και το εξίσου επικίνδυνες όσο και τραυματικές. Στις τραυματικές αιμορραγίες βάζω πρώτα τα τροχαία, διότι στη χώρα μας αποτελεί πλέον μάστιγα. Έτσι. Κάθε μέρα στατιστικά χάνουμε δύο συνανθρώπους μας και συνήθως νέους ανθρώπους. Καταστρέφονται οικογένειες και ψυχολογικά, καταρακώνονται και ελάχιστοι στην Ελλάδα ασχολούνται επαγγελματικά. Δηλαδή υπάρχει ένας απίστευτος ερασιτεχνισμός από το κράτος μέχρι την αστυνομία και δυστυχώς δεν αλλάζει κάτι τα τελευταία χρόνια.
Εδώ χωράει πάρα πολύ κουβέντα, δεν είναι της παρούσης να μιλήσουμε, αλλά νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει εκπαίδευση και θα το δούμε και πιο κάτω έτσι, για να ανασχεθεί αυτή η κατάσταση. Επίσης, οι πτώσεις από ύψος, τα εργατικά ατυχήματα και η βίαιη συμπεριφορά και ξυλοδαρμοί που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί και αυτά. Αποτελούν αιτία κρανιοκεφαλικών κακώσεων και αιμορραγιών στον εγκέφαλο. Τώρα, τι εισπράττουμε εμείς σαν νευροχειρουργοί από τις τραυματικές κακώσεις. Συνήθως συναντάμε τριών ειδών αιμορραγίες. Αυτές θα δούμε αδρά για να, και να τις κατανοήσουμε και λίγο. Πρώτα απ' όλα είναι το επισκληρίδιο αιμάτωμα. Όπως το λέει και η κουβέντα, είναι επισκληρίδιο, πάνω από τη σκληρά μηνύκια. Είδατε πριν λίγο την μεμβράνη αυτή που σκεπάζει τον εγκέφαλο. Άρα αυτό το αιμάτωμα. Όχι, συγγνώμη τώρα εδώ πώς θα. Συγγνώμη λίγο. Το αιμάτωμα λοιπόν αυτό αναπτύσσεται. Ωραία. Ναι. Αναπτύσσεται μεταξύ σκληράς και οστών, των οστών του κρανίου. Βλέπετε εδώ πέρα το κάταγμα που υφίσταται το οστό, αυτό το άστρο που βλέπετε είναι το οστό. Και εδώ υπάρχει ένα κάταγμα, έτσι. Από αυτό το κάταγμα υπάρχει τρώση αρτηρίας και είναι υψηλής πίεσης είναι σε αιματώματα. Αλλά δεν έχει τραυματιστεί ο εγκέφαλος. Δηλαδή είναι ένα αιμάτωμα το οποίο αναπτύσσεται έξω από τον εγκέφαλο. Γι' αυτό και επισκληρίδιο αιμάτωμα. Είναι όμως ένα αιμάτωμα το οποίο αν αφαιθεί χωρίς θεραπεία οδηγεί σε κόμμα και θάνατο. Για ποιο λόγο? Είναι την δίπλα ακριβώς εικόνα. Ο εγκέφαλος βρίσκεται σε ένα, όπως είπαμε, οστένιο κλουβί, το οποίο είναι ανένδοτο. Δεν έχει την ικανότητα να διαταθεί. Άρα δεν δέχεται και άλλους να συστεγαστούν μαζί. Έτσι, είναι ο εγκέφαλος, το κεφαλονοτείο υγρό και το αίμα. Όταν μπει κάποιος άλλος ξένος παράγοντας, κάποιος όγκος, έτσι, όπως είναι και το αίμα στην προκειμένη περίπτωση, ο εγκέφαλος δεν έχει τρόπο διαφυγής και διαφεύγει από το ηνιακό τρίμα χαμηλά. Εκεί βλέπετε το 6. Έτσι. Προσπαθεί να διαφύγει από το ηνιακό τρίμα. Στο ηνιακό τρίμα όμως ακριβώς εκεί βρίσκεται το στέλεχος του εγκεφάλου, στο οποίο δράζονται βασικές λειτουργίες όπως η αναπνοή και η καρδιακή λειτουργία. Σφινωμένος λοιπόν ο εγκέφαλος στο ηνιακό τρίμα προκαλεί τελικό σκόμα και θάνατο. Αυτά τα αιματώματα μπορούν να οδηγήσουν ταχαίως στο θάνατο, αλλά είναι εντυπωσιακή εικόνα μετά το χειρουργείο. Αν χειρουργηθεί κάποιος άμεσα, πραγματικά τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Δηλαδή, μας ικανοποιεί περισσότερο ένα τέτοιο αιμάτωμα στο χειρουργείο παρά το επόμενο που θα δούμε, το υποσυνείδητο, που είναι πολύ χειρότερο. Και αυτός ο λόγος είναι επειδή δεν έχει τραυματιστεί ο εγκέφαλος. Δηλαδή, αναπτύσσεται ουσιαστικά η μάζα του αίματος είναι που πιέζει τον εγκέφαλο και τον κάνει να εγκολεάσει. Στο υποσυνείδητο αιμάτωμα όμως που είναι κάτω από τη σκληρά μήνυκα, όπως βλέπετε και εδώ στην εικόνα, εδώ ο εγκέφαλος είναι τραυματισμένος. Προϋποθέτει πολύ ισχυρή κάκωση, μιλάμε για βαριά τροχιά, δηλαδή πτώσεις από μεγάλο ύψος, όπου μπορείτε να δείτε ότι εδώ η φαιά ουσία είναι φυσιολογική. Βλέπετε, αυτό είναι το καφέ είναι η φαιά ουσία, το λευκό είναι η λευκή ουσία που λέμε του εγκεφάλου. Εδώ σε αυτό το σημείο έχει τραυματιστεί ο εγκέφαλος, άρα είναι ένας εγκέφαλος που μπορεί να κάνει κρίσεις, να προκαλέσει άμεσα ημιπάρηση, να έρθει σε κόμμα ασθενής. Και ένας εγκέφαλος που μπορεί να κάνει πάρα πολύ είδημα, όπως λέμε, και να οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα, στον εγκολιασμό. Εδώ η πρόγνωση είναι κακή. Είναι αιματώματα τα οποία δεν μας αρέσει να τα έχουμε στο χειρουργείο, διότι συνήθως είναι και νέοι άνθρωποι. Ακόμα και αν χειρουργηθούν, και μέσα στο πρώτο, είναι ο κανόνας των 4 ώρων, όπως λέμε, αν χειρουργηθούν μέσα στις πρώτες 4 ώρες, η θνητότητα είναι 40%. Δηλαδή, 4 στους 10 ασθενείς τελικά θα καταλήξουν από επιπλοκές στη μονάδα, πνευμονίες κτλ. Αν περάσουν 8 ώρες, και μην σας φανεί περίεργο, αυτό μπορεί να συμβεί, ας πούμε, στα νησιά, για παράδειγμα, όταν σηκωθεί ένα ελικόπτερο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο μεταφοράς, μέχρι να έρθει είτε σε εμάς είτε στην Αθήνα ή οπουδήποτε, μπορεί να περάσουν περισσότερες από 8 ώρες, η θνητότητα γίνεται 80%, διπλασιάζεται δηλαδή. 8 στους 10 πεθαίνουν και είναι απογοητευτική η εικόνα. Έτσι. Επίσης, ένα τρίτο είδος αιμορραγίας, για να κλείνουμε σιγά σιγά με τις τραυματικές, είναι η θλάσσης και η πραγματική αιμορραγία. Ένας εγκέφαλος που τραυματίζεται, που ταρακουνιέται, μπορεί να κάνει διάχυτες στικτές θλάσσεις, όπως λέμε. Έτσι, οι μεγαλύτερες ή μικρότερες, βλέπετε, αυτά είναι θλασούλες έτσι, μέσα στον εγκέφαλο, αυτά τα ασπράκια. Και εδώ είναι η παραχνοδή αιμορραγία ανάμεσα στις έλικες, δηλαδή. Ανάμεσα στις έλικες που υπάρχουν άβλακες, χύνεται αίμα και αυτό το ονομάζουμε παραχνοδή αιμορραγία. Εδώ η εικόνα, η κλινική εικόνα ποικίλει. Μπορεί να είναι μια απλή κάκωση, δηλαδή να έχει ο άλλος, να έχει ο ασθενής μια εικόνα απεικονιστική, εντυπωσιακή, να βλέπει θλάσσεις διάχυτες στιγτές και να περπατάει.
και μπορεί να μην έχει τίποτα, να μην φαίνονται οι θλάσσες δηλαδή καν, και να έχει ένα πολύ άσχημο σύνδρομο, το σύνδρομο DAI, όπως λέμε, το Diffuse Axonal Injury, της διάχυτης αξονικής βλάβης. Όπως βλέπετε, αυτή η εικόνα είναι από δικό μου περιστατικό, η διπλανή, από έναν ασθενή ο οποίος δεν είχε θλάσσες, δεν φαινόταν καν θλάσσες, αλλά είχε πολύ ειδηματώδη εγκέφαλο και ήρθε σε κομματώδη κατάσταση. Έτσι. Οδηγήθηκε ρούα στο χειρουργείο, έγινε αποσυμπιεστική κρανιοκτομή, όμως πολύ δύσκολα επανέρχεται πάρα πολύ αργά, διότι έχει αυτό το βαρύ σύνδρομο. Έτσι. Και είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι μπορεί απεικονιστικά να μην φαίνεται κάτι και να είναι πολύ βαριά εικόνα, και μπορεί απεικονιστικά κάποιο να έχει μια εντυπωσιακή εικόνα και να μην, κλινικά να είναι άριστο. Πώς αντιμετωπίζουμε τώρα τις αιμορραγίες? Οι δύο πυλώνες, όπως γνωρίζετε, αντιμετώπισης όλων των παθήσεων στην ιατρική είναι η πρόληψη, και όπως έλεγε ο Ιπποκράτης, κάλλιον το προλαμβάνει, το θεραπεύει. Και κάποιος άλλος πιο σύγχρονος έλεγε ένα γραμμάριο πρόληψης ισούται με ένα τόνο θεραπείας. Και είναι γεγονός αυτό σε μερικές παθήσεις, ειδικά στις τραυματικές. Και επίσης και φυσικά και η θεραπεία. Τι μπορούμε να κάνουμε στην πρόληψη? Πρώτα απ' όλα, μπαίνοντας σε ένα αυτοκίνητο ή σε μηχανάκι, όσοι μπαίνουν σε μηχανάκι, πρώτα κάνουμε το σταυρό μας και στη συνέχεια φοράμε ζώνη ασφαλείας και κράνος. Δεν πρέπει να κάνουμε κηρύγματα, ούτε να πιέζουμε κάποιον με λόγια να φορέσει κράνος ή ζώνη ασφαλείας, αν δεν το πράξουμε πρώτα εμείς. Ο Χριστός έλεγε: Ο ποιήσας και διδάξας ούτως μεγάς κληθείς. Δηλαδή, αυτός που πρώτα θα πράξει και μετά θα μιλήσει, αυτός θα κληθεί μεγάς. Και είναι γεγονός αυτό. Μην περιμένετε κανένα να μας ακολουθήσει μόνο μιλώντας, αν δεν πρώτα το κάνουμε εμείς. Πώς θα το δει ένα παιδί, πώς θα ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα και θα φορέσει ζώνη, αν δεν βλέπει το γονιό του δίπλα που δεν φοράει ζώνη? Έτσι. Επίσης, στήριξη των κανόνων ασφαλείας στο εργασιακό περιβάλλον. Σε όλες τις δουλειές, ιδιαίτερα αυτές που είναι χειρονακτικές και ενέχει ο κίνδυνος των τραυματικών κακώσεων, είναι φρόνιμο να ακολουθούμε τους κανόνες ασφαλείας, να μιλάμε με μεγαλύτερους ή άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε ατυχήματα και γνωρίζουν και έχουν εμπειρία, και να κάνουμε υπακοή σε αυτούς τους κανόνες ασφαλείας. Και τέλος, στον τομέα της πρόληψης έχει μεγάλη σημασία η μόρφωση, έτσι, η καλλιέργεια και αυτό που λέμε η κατά Θεόν παιδεία, διότι ένας άνθρωπος που βιώνει Θεό δύσκολα θα εμπλακεί σε ανταγωνιστικές κόντρες στον δρόμο, δύσκολα θα οδηγήσει τύφλα στο μεθύσι, και αν το πράξει θα μετανιώσει γι' αυτό. Έτσι. Και θεωρώ ότι οι άνθρωποι που μεγαλώνουν με κατά Θεόν μόρφωση και παιδεία, δύσκολα εμπλέκονται σε τέτοιες καταστάσεις. Σαφώς η ζωή είναι, κανένας δεν μπορεί να προγνωρίσει τι θα συμβεί. Έτσι. Αλλά όσο μπορούμε να αποφεύγουμε καταστάσεις τέτοιες. Τώρα, όσον αφορά τη θεραπεία, όταν βρεθούμε σε ένα τέτοιο, σε ένα τροχαίο ατύχημα, για παράδειγμα σε μια πολύ άσχημη κατάσταση, εποπτώση ή οτιδήποτε, δεν μπορούμε, αν δεν έχουμε γνώσεις ιατρικές, να συμμετάσχουμε πάρα πολύ και να βοηθήσουμε. Μπορούμε όμως να καλέσουμε άμεσα το ΕΚΑΒ, γιατί και ο χρόνος μετράει από εκεί και πέρα, έτσι από την κάκωση και μετά. Σε μια πολύ μεγάλη αιμορραγία, σαφώς δεν αφήσουμε να πεθάνει, μπορούμε να πιέσουμε με απλούς τρόπους, με τα χέρια μας, με ένα ρούχο, μια περίδεση, με έναν επίδεσμο. Και αν μπορούμε, χωρίς να μετακινήσουμε ιδιαίτερα τον άνθρωπο, μπορούμε να ανυψώσουμε λίγο την κεφαλή σε σχέση με το θώρακα, έτσι ώστε να είναι σε μέση θέση το κεφάλι και να υπάρχει καλή φλεβική απορροή, όπως λέμε, γιατί αυτό βοηθάει τον εγκέφαλο όταν είναι ειδηματώδης. Φυσικά η αντιμετώπιση γίνεται στο νοσοκομείο, όπου γίνεται αιμοδυναμική σταθεροποίηση του ασθενούς, χειρουργική παρέμβαση όπου χρειάζεται, και τα τελευταία χρόνια μας βοηθάνε πάρα πολύ και μονάδες εντατικής θεραπείας. Να προχωρήσουμε λίγο τώρα στην αυτόματη αιμορραγία. Είναι η αιμορραγία, όπως είπαμε, που γίνεται ξαφνικά ως κεραυνός ενεθρία. Γίνεται ξαφνική ρήξη αρτηρίας φλέβας ή τριχοειδούς, όπως είπαμε και στην αρχή. Είναι ευνίδια και θορυβώδης η έναρξη των συμπτωμάτων. Δηλαδή, και ένας που δεν γνωρίζει από ιατρική, όταν βλέπει αυτήν την εικόνα, σαφώς και θα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Έτσι. Θα τα πούμε και πιο κάτω λίγο τα συμπτώματα. Εδώ έβαλα την υπέρταση, γιατί η υπέρταση σκοτώνει και από μόνη της η υπέρταση. Έτσι. Όταν κάποιος έχει υπέρταση, είναι πολύ πιθανόν να αναπτύξει μια αιμορραγία στα βασικά γάγκλια, στην παρεγκεφαλίδα. Αλλά σαφώς όταν η υπέρταση συνδυάζεται και με ανέβρισμα ή με αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες ή με ένα συνταγώδες μαγείωμα, οι πιθανότητες να σπάσει ένα ανέβρισμα και να σπάσει πολύ άσχημα, δηλαδή που να μην σταματάει η αιμορραγία, είναι αυξημένες. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι οι αιμορραγίες, οι αυτόματες και κυρίως τα ανεβρίσματα συμβαίνουν περισσότερο άνοιξη και φθινόπωρο. Παρότι μπορεί να συμβούν οποιαδήποτε μέρα του χρόνου,
Έχουμε μια συγκεντρωτική αύξηση των περιστατικών την άνοιξη του φθινόπωρου. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες για ποια είναι η αιτία που συμβαίνουν αυτή την περίοδο. Κάποιοι μιλάνε για αλλαγές βαρομετρικών στην ατμόσφαιρα, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει εξηγηθεί περαιτέρω. Ποιες είναι οι αιτίες τώρα της αυτόματης αιμορραγίας? Είναι το ανέβρισμα, για το οποίο θα μιλήσουμε λίγο αναλυτικότερα πιο κάτω. Είναι η αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία, όπου εμπλέκονται αρτηρίες και φλέβες, χωρίς την παρεμβολή τριχοειδών, θα το δούμε. Τα στυραγκώδη μαγκιώματα, η υπέρταση από μόνη της που μπορεί να προκαλέσει, όπως είπαμε και πριν, αιμορραγία στον εγκέφαλο, και σαφώς αν συνδυάζεται και με τις άλλες τρεις πιο πάνω περιπτώσεις, τα πράγματα χειροτερεύουν. Πυκτικές διαταραχές, δηλαδή διαταραχές όταν δεν πίζει καλά το αίμα ή όταν λαμβάνουμε αντιπυκτικά φάρμακα. Έχει τύχει, ας πούμε, σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπυκτικά, τραυματίζονται μια απλή κάκωση πτώση από σκάλα και γεμίζει ο εγκέφαλος με αίμα. Και επίσης η αιμορραγική όγκη, που είναι όγκοι που έχουν την τάση να αιμορραγούν. Συνήθως είναι μεταστάσεις είτε από υπερνέφρωμα, είτε από μελάνωμα, είτε και το λιγονδρογλίωμα που είναι πρωτοπαθής όγκος. Όσον αφορά τώρα τη συμπτωματολογία, πώς θα εμφανιστεί ένας άνθρωπος που έχει αυτόματη αιμορραγία? Συνήθως ο πονοκέφαλος είναι ξαφνικός. Είναι, όπως είπαμε και πριν, σαν κεραυνός, σαν σκάει κεραυνός στο κεφάλι, σαν σφυριά. Συνήθως αυτοί οι ασθενείς λένε ότι έχω τρομακτικό πονοκέφαλο και αν μπορεί να το πει και ο ίδιος ότι είναι ο χειρότερος πονοκέφαλος της ζωής του ή θα οφείλουμε εμείς να ρωτήσουμε. Έτσι τώρα που το γνωρίζετε κι εσείς, οφείλετε να ρωτήσετε, έχει ξαναβιώσει τέτοιο πονοκέφαλο? Αν πει ότι δεν έχω ξαναβιώσει τέτοιο πονοκέφαλο, τότε να ξέρετε ότι 90%-99% είναι ανέβρισμα, έτσι, ή ρήξη κάποιου μεγάλου αγγείου. Επίσης, όπως γνωρίζετε, τα εγκεφαλικά δεν είναι μόνο τα έμφρακτα, είναι και τα αιμορραγικά εγκεφαλικά. Και η συμπτωματολογία τους δεν διαφέρει και πάρα πολύ. Δηλαδή και στην αιμορραγία μπορεί κάποιος να παρουσιάσει ένα μούδιασμα με αιμοδίες ή αδυναμία στο πρόσωπο και παράλυση στο πρόσωπο, χέρι, πόδι. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί η δυσκολία κατάπωσης. Μπορεί ο ασθενής να πει ότι δεν βλέπω ή τα βλέπω διπλά. Μπορεί να βρίσκεται σε σύγχυση, σε προσανατολισμό χώρου και χρόνου, να μην ξέρει που βρίσκεται, ξέρω εγώ, ή να μην ξέρει τι μέρα είναι. Και να παρουσιάζει δυσφασίες ή αφασίες, δηλαδή δυσκολία στην ομιλία. Να μην καταλαβαίνει αυτά που του λέμε ή να μιλάει ακατάληπτα, να μιλάει χωρίς να βγάζει νόημα. Και τέλος είναι και ο λίθραυος και η πνηλία. Δηλαδή όταν είναι πνηλικός κάποιος, δεν ξυπνάει, δηλαδή τον αφυπνίζουμε και δεν ξυπνάει. Άφησα το κόμμα και το θάνατο, γιατί στο ανέβρισμα που θα το δούμε τώρα, είναι σχεδόν το νούμερο ένα συμπτωματολογία. Κάποιος που όταν σκάει ένα ανέβρισμα, ένα 25% πεθαίνουν αυτόματα εκεί στο σημείο της ρήξης και ένα 25% πεθαίνει εξαιτίας της αθρώασης εισέλευσης αίματος στον εγκέφαλο, ακόμα και αν αντιμετωπιστεί δηλαδή στον πρώτο μήνα από την ρήξη. Τι είναι τώρα το ανέβρισμα? Το ανέβρισμα είναι μια σακοειδής προσεκβολή σε ένα σημείο του αγγείου, το οποίο είναι ελαττωματικό αγγείο. Σαν λέμε, είναι ένα κομμάτι του αγγείου το οποίο είναι ελαττωματικό. Συνήθως λείπει ο έσω γειτόνας του αγγείου και εκεί, λόγω και της πίεσης που ασκείται, σιγά σιγά ξεχυλώνει το αγγείο και δημιουργεί αυτόν τον σάκο. Έτσι. Αυτά είναι τα σακοειδή ανεβρίσματα. Υπάρχουν και τα ατρακτοειδή ανεβρίσματα, τα οποία είναι λίγο πιο δύσκολα στην αντιμετώπιση και εδώ το ελάττωμα στο αγγείο δεν είναι σε ένα σημείο μόνο, είναι σε όλο αυτό το κομμάτι του αγγείου. Έτσι, και ξεχυλώνει το αγγείο σε όλο αυτό το τμήμα του. Εδώ έχω βάλει μια γωνίτσα που βοηθάει περισσότερο εμάς, ας πούμε, η γνώση της, γιατί το αίμα, όπως βλέπετε, όταν εισέρχεται από εδώ με πίεση, εισέρχεται μέσα στο ανέβρισμα, αλλά εδώ στον αυχένα δεν μπορεί να προκαλέσει ρήξη, γιατί δεν σταματάει εκεί η ροή του αίματος. Έρχεται όμως με πολλή πίεση, φανταστείτε πώς κάνουν τα βράχια, ας πούμε, τα κύματα στα βράχια, και προκαλεί ρήξη στο θόλο του ανέβρισματος. Αυτό έχει σημασία και στη χειρουργική, διότι όταν κάνουμε την προσπέραση στο ανέβρισμα, δεν πλησιάζουμε ποτέ το θόλο, πάμε πρώτα στον αυχένα και τοποθετούμε εκεί το κλίπ, έτσι ώστε να αποφύγουμε μια ρήξη διαχειριστική. Επίσης, γνώση χειρουργική περισσότερο είναι ότι τα ανέβρισματα δημιουργούνται σε διακλαδώσεις, γιατί εδώ το αίμα βρίσκει διέξοδο, έτσι. Εδώ όμως προκαλεί το ξεχύλωμα του αγγείου και το ανέβρισμα. Όπως υπόθηκε και πριν, 50% πεθαίνουν είτε στο σημείο του συμβάντος είτε μέσα σε ένα μήνα ανεξαρτήτως της θεραπείας που θα λάβει, γιατί εξαρτάται από την αρχική κλινική εικόνα. Δηλαδή, αν έρθει ένας άνθρωπος σε βαρύ κόμμα και με αίμα και με grade 4 αιμορραγία και με αίμα και μέσα στις χιλίες, δηλαδή,
η σωτηρία είναι πολύ δύσκολη. Έχουμε περίπου 6 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού ανά έτος. Δηλαδή, στην Ελλάδα που είναι περίπου 10 εκατομμύρια, μιλάμε για 600 περιστατικά ρήξεων το κάθε χρόνο. Και επίσης, βασικό είναι ότι τα προειδοποιητικά σημεία είναι σπάνια. Έτσι. Μια φορά ένας πονοκέφαλος, αλλά πολλές φορές αυτός ο πονοκέφαλος εκλαμβάνεται ως μια άτυπη κεφαλαλγία. Έχουμε όμως πάρα πολύ καλά εργαλεία τελευταία, απεικονιστικά κυρίως, όπως είναι η αξονική αγγιογραφία εδώ, έτσι, το CTA που λέμε είναι αξονική αγγιογραφία. Βλέπετε εδώ πόσο ωραία απεικονίζονται τα αγγεία και εδώ πόσο ωραία απεικονίζονται επίσης το ανέβρισμα. Έτσι. Και επίσης, τελευταία κάνουμε και τρισδιάστατη απεικόνιση του ανεβρίσματος, της αγγιογραφίας, οπότε εδώ μπορούμε να δούμε και τη σχέση του με τα οστά, τη βάση του κρανίου και να λάβουμε χειρουργικές πληροφορίες για το πού κοιτάει το ανέβρισμα, πόσο μέγεθος έχει, έτσι τη φύση του, δηλαδή αν έχει αυρύ ή ευρύ ή λεπτό αυχένα και άλλες πληροφορίες χειρουργικές που μας βοηθάνε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Να προχωρήσουμε λίγο και στην αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία. Όπως λέει και η λέξη, είναι αρτηριοφλεβώδη, δηλαδή συμμετέχουν αρτηρίες και φλέβες. Η φυσική τάξη των πραγμάτων, όπως είπαμε πριν, είναι αρτηρίες, παρεμβολή τριχοειδών και φλέβες. Εδώ δεν παρεμβάλλονται τριχοειδοί. Υπάρχουν μόνο αρτηρίδια και φλεβίδια, έτσι, σε ένα σαν σακουλάκι με σκουλίκια, να το πω έτσι απλά. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει αυτή η ανάσχεση της πίεσης. Δηλαδή, από αρτηρία να πάμε σε τριχοειδές και μετά σε φλέβα. Από τα αρτηρίδια που έχουν υψηλή πίεση, περνάμε κατευθείαν στα φλεβίδια. Και εδώ βλέπετε μια έτσι ωραία εικόνα. Βλέπετε μια φλέβα η οποία είναι διευρυσμένη. Αυτή λέγεται αρτηριοποιημένη φλέβα, δηλαδή είναι μια φλέβα που περιέχει περισσότερο αρτηριακό αίμα και λιγότερο φλεβικό. Αυτή η φλέβα, αν ραγεί μια φλέβα οπουδήποτε αλλού, αυτή μια μικρή φλέβα εδώ στον εγκέφαλο, θα προκαλέσει μικρή ποσότητα αιμορραγία. Αν ραγεί όμως αυτή η φλέβα αυτής της δυσπλασίας, επειδή έχει αρτηριοποιημένο αίμα με υψηλή πίεση, θα προκαλέσει θάνατο, έτσι, ακόμα και θάνατο. Είναι και αυτή και η αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία. Είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, όμως λιγότερο επικίνδυνη από το ανέβρισμα. Έτσι. Εδώ είναι μια κλασική αγγιογραφία, μπορεί να δείτε τα αγγεία έτσι πως φαίνεται όμορφα και εδώ αυτό η συγκεντρωτική αύξηση του φαρμάκου, που είναι η φωλεά, όπως λέμε, της αρτηριοφλεβώδης δυσπλασίας. Και εδώ βλέπετε τις αρτηριοποιημένες φλέβες από μια διαχειριστική εικόνα. Έτσι. Και τέλος, όσον αφορά τις τρεις αυτές τις παθήσεις που αναπτύσσουμε, είναι το σειραγώδες αιμαγγείωμα. Το σειραγώδες αιμαγγείωμα είναι χαμηλής ροής δυσπλασία. Το αίμα ρέει με χαμηλή πίεση και πολύ σιγά, όπως λέμε, μέσα στον πυρήνα του. Για να το κατανοήσουμε λίγο, θυμηθείτε τις παγοκίστες. Όταν ρίχνουμε το νερό ρέει σιγά-σιγά μέσα στα τριγωνάκια. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στην φωλεά του σειραγώδες αιμαγγειώματος. Αλλιώς εμείς το ονομάζουμε και αιμορροίδα του εγκεφάλου, γιατί μοιάζει πολύ με τις αιμορροίδες, το χρώμα του και διαχειριστικά μοιάζει με τις αιμορροίδες. Είναι σπάνια θανατηφόρος πάθηση, δηλαδή ένα σειραγώδες αιμαγγείωμα μπορεί να ραγεί πιο εύκολα ακόμα και από ένα ανέβρισμα, αλλά συνήθως δεν προκαλεί μεγάλη πίεση αιμορραγία και αυτός είναι ο λόγος που αντιμετωπίζεται και πιο εύκολα και δεν προκαλεί έτσι βαριές κλινικές εικόνες, εκτός και αν ραγεί σε περιοχή, όπως είπαμε πριν, όπως είναι το στέλεχος, που είναι στενή περιοχή και εκεί εδράζεται η καρδιακή και αναπνευστική λειτουργία, οπότε εκεί μπορεί να προκαλέσει και θάνατο. Τώρα, όσον αφορά την αντιμετώπιση και των αυτόματων αιμορραγιών, πάλι οι δύο πυλώνες είναι η πρόληψη και η θεραπεία, έτσι και εδώ υπάρχει πρόληψη και οφείλουμε να την ακολουθούμε πιστά. Καταρχήν, πρέπει σε ένα άτομο που έχει υπέρταση να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την πίεση και ο λόγος είναι αυτός που είπαμε πριν. Έτσι, ότι και η υπέρταση από μόνη της μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία, το ξαναλέω, αλλά όταν συνδυάζεται και με παθήσεις όπως είναι το ανέβρισμα ή το σειραγώδες αιμαγγείωμα ή η αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία, μπορεί να αποβεί μοιραία. Επίσης, η διακοπή του καπνίσματος. Νομίζω ότι έχει διαδοθεί ότι το κάπνισμα συνδέεται με τον καρκίνο και αυτά που έχει αποδειχτεί ότι το κάπνισμα συνδέεται με τον καρκίνο του σκίστεως και ίσως και του πνεύμονα. Η τρομερή ζημιά που κάνει το κάπνισμα είναι στα αγγεία μας. Αυτό πρέπει να μας μείνει. Ότι το κάπνισμα καταστρέφει τα αγγεία.
και τα αγγεία είτε βρίσκονται στην καρδιά, είτε στα νεφρά, είτε στον εγκέφαλο. Και μιας και μιλάμε για τον εγκέφαλο, ένας που είναι καπνιστής και έχει και υπέρταση, έχει και λίγο ζάχαρο και τα πολύ πιο εύκολα θα δημιουργήσει και ένα έμφυσμα. Έτσι. Επίσης, μιλάμε για μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, διότι μια μικρή ποσότητα αλκοόλ ίσως είναι και βοηθητική στα αγγεία μας. Έτσι. Επειδή συμμετέχω και σε κάποιες νεκροτομές στο νοσοκομείο, έχει τύχει, το έχουμε παρατηρήσει, βέβαια το έχουμε παρατηρήσει και άλλοι συνάδελφοι, ότι άνθρωποι που είναι αλκοολικοί, συνήθως τα αγγεία τους είναι πιο καθαρά από, στην ίδια ηλικία σε σχέση με άλλους ανθρώπους. Θα μου πείτε γιατί πεθαίνουν αυτοί. Πεθαίνουν γιατί κάνουν κύρωση στο ύπαρ, κάνουν καρκίνο και επίσης η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αλλοιώσει και αυτή τα αγγεία και να προκαλέσει αιμορραγίες. Συνήθως πεθαίνουν από υπέρταση και αιμορραγία και όχι από εμφράγματα. Έτσι. Άρα εδώ πράγματι το αλκοόλ ίσως έχει βοηθητικό ρόλο. Αλλά η μέτρια κατανάλωση με μέτρο πάντα. Έτσι. Είναι σε φαίνει καρδιά και όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ο λίγων είναι ο χρώο. Έτσι. Και επίσης η ύπαρξη συγγένειας, αν κάποιος έχει συγγενείς, έχει ας πούμε ανέβρισμα, έρθει πλέον δυσπλασία, καλό είναι να ελέγχονται και οι πρώτου βαθμού συγγενείς. Έτσι. Με αγγιογραφία, είναι πλέον, έχουμε την αξιολογική αγγιογραφία, η οποία είναι εύκολη εξέταση, γίνεται μέσα σε 3-4 λεπτά και με λίγο φάρμακο, να, μάξιμου 10 λεπτά, ας πούμε, και είναι και ανέμακτη. Έτσι. Και τέλος, η θεραπεία, εδώ έχουμε ένα ρόλο, και ας μην γνωρίζουμε ιατρική, έτσι, όσον αφορά το κομμάτι των αυτόματων αιμορραγιών. Και είναι αυτό που πότε αναγνωρίζουμε μια αιμορραγία. Γιατί μπορεί κάποιος να μην την αναγνωρίσει. Έχει τύχει αυτό. Έτσι. Ο άλλος να έχει τρομερό πονοκέφαλο το χειρότερο της ζωής του και να μένει στο σπίτι 4 μέρες. Και να έρχεται όταν πλέον έχει ανασπάσει το ανέβρισμα και είναι αργά. Έτσι. Άρα έχουμε ρόλο εδώ και ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της σημερινής ομιλίας είναι αυτό. Έτσι, φεύγοντας από εδώ, αν τύχει ποτέ και βρεθούμε, είναι σημαντικό. Μπορεί να νομίζουμε ότι θα βρεθούμε ποτέ. Ναι, αλλά και έναν άνθρωπο να σώσουμε είναι σημαντικό. Έτσι. Όταν αναγνωρίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ρίξει και δεν είναι απλή υπόθεση, όταν πει την κουβέντα αυτή ότι είναι ο χειρότερος πονοκέφαλος της ζωής μου, είναι 90% περίπου να υπάρχει ρήξη αναβρίσματος ή αρτηριοφλεβώδης δυσπλασίας. Τότε καλούμε το ΕΚΑΒ, σταθεροποιούμε τον ασθενή και το επιβάλλουμε αυστηρία κινησία, ακόμα και αν δεν θέλει, έτσι. Ακόμα και αν μας θεωρεί χαζούς, τον βάζουμε σε μια καρέκλα και του λέμε να μην κουνηθεί καθόλου γιατί έχει μεγάλη σημασία. Όταν σπάει ένα ανέβρισμα δεν σημαίνει ότι σπάει και δεν σταματάει ποτέ. Έτσι, συνήθως στα πρώτα λεπτά δημιουργείται ένας τρόμβος και επειδή και ο εγκέφαλος είναι ανένδοτος, κάνει ταμπονάρεται η αιμορραγία και εκεί πέρα πρέπει να τον ακινητοποιήσουμε τον ασθενή, διότι κάθε μετακίνηση και αύξηση της πίεσης μπορεί να προκαλέσει καινούρια ρήξη και δεύτερη ρήξη ίσως θάνατος. Επίσης τοποθετούμε το κεφάλι ψηλότερο από το θωράκα, σας το είπα και πριν αυτό, γιατί όσο ψηλότερα βρίσκεται το κεφάλι, τόσο πέφτει η ενδοκράνιος πίεση. Χαμηλώνει η ενδοκράνιος πίεση, που το θέλουμε αυτό τη στιγμή που υπάρχει αίμα στον εγκέφαλο. Και φανταστείτε σε ένα ασανσέρ που χωράνε 4 άτομα και μπαίνουν άλλα 2 μέσα. Έτσι. Για να γίνει αποσυμφόρηση, σηκώνουμε λίγο το κεφάλι, έτσι ώστε να υπάρχει και καλή φλεβική απορροή. Και επίσης το κεφάλι πρέπει να είναι σε μέση θέση, έτσι ώστε οι φλέβες, οι δύο μεγάλες φλέβες, οι σφαγίδιδες, να μην μπλοκάρονται. Έτσι, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, σε μέση θέση. Τώρα, και αυτές οι παθήσεις αντιμετωπίζονται στο νοσοκομείο. Έτσι. Δεν αντιμετωπίζονται στο σπίτι, ούτε είμαι γιατρός σόφια. Πρέπει όταν υποπτευθούμε τέτοια πάθηση, οδηγούμε τον άρρωστο στο νοσοκομείο. Γίνεται εκτίμηση από νευρολόγο και νευροχειρουργό και φυσικά γίνεται χειρουργική αντιμετώπιση, τη μικρανιοτομία και αφαίρεση του αιματώματος και αποκλεισμό της δυσπλασίας ή του ανεβρίσματος. Όσον αφορά το ανέβρισμα τώρα, τα τελευταία χρόνια έχουμε δύο θεραπείες. Η μία είναι ο εμβολισμός, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Μπαίνουμε με ένα καθετήρα από ένα μεγάλο αγγείο, από τη μεριά αρτηρία για παράδειγμα. Συγγνώμη. Και τοποθετούμε κάποια υλικά μέσα στο ανέβρισμα, έτσι τα coils όπως λέμε. Αυτά να διπλώνονται, δημιουργούν ένα χώρο σε εκείνο το σημείο. Οπότε το αίμα που εισέρχεται αποκτά χαμηλότερη ροή και σιγά σιγά θρομβώνει μέσα στο ανέβρισμα. Είναι πιο εύκολη σαν θεραπεία, διότι δεν χρειάζεται να κοιμηθεί ο άρρωστος, ας πούμε, να πάρει γενική αναισθησία συχνά, εκτός αν είναι σε κόμμα. Είναι αποτελεσματική μέθοδος, όμως επειδή τώρα περάσαν αρκετά χρόνια από το που εφαρμόζεται και βλέπουμε τα αποτελέσματα, τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλά περιστατικά επανασυραγώσεων που χρειάζεται μετά τελικά παρέμβαση χειρουργική. Μπορεί να φύγει κάποιο coil στην περιφέρεια για να προκαλέσει εκείνη την ώρα που γίνεται το coiling έμφρακτο.
Μπορεί να σπάσει ο θόλος του ανεβρίσματος την ώρα που μπαίνει τα κόλλη μέσα και μετά να χρειαστεί χειρουργείο επιγόντως, αλλά φανταστείτε ένα νεύρο που έχει σπάσει. Αν ξανασπάσει, όσο και γρήγορα να ανοίξει το κρανίο, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Έχει όμως και τα θετικά του. Όπως είπαμε, σε νέα άτομα, όταν μπορεί να γίνει με coiling ένα ανέβσμα, θα το προτιμήσουμε. Έτσι, όταν έχει ευρία φιένα και είναι σε δύσκολες περιοχές του εγκεφάλου, που υπάρχουν και οστά γύρω-γύρω που χρειάζονται εντυλάσματα και οτιδήποτε, τότε προτιμούν τη χειρουργική θεραπεία. Στο χειρουργικό αποκλεισμό, αφού ανοίξουμε το κρανίο, γίνεται προσπέλαση του αγκίου. Βλέπουμε τον θόλο, τον αφιένα του ανεβρίσματος κυρίως στην αρχή και τοποθετούμε στον αφιένα ένα κλιπ παράλληλα με το αγκίο, έτσι ώστε η ροή του αγκίου να παραμείνει ελεύθερη. Εντάξει. Και στη συνέχεια ξεφουσκώνουμε το ανεβρίσμα και κόβουμε το θόλο του. Να κλείσουμε με ένα-δύο περιστατικά. Είναι μια γυναίκα με 62 χρονών, με κεφαλαλγία και ζάλι. Είχε ένα νεύμα της πρόσθετης αναστομωτικής αρτηρίας. Εδώ βλέπετε εδώ συμμετέχουν 4 στην ουσία αγκία. Έτσι. Αυτό είναι το ανέβρισμα, ο θόλος του, ο αφιένας του. Οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Δεν έβαλα βίντεο για να μην υπάρχουν έτσι. Εντάξει, στο χειρουργείο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι μια διαχειριστική εικόνα. Είναι τα οπτικά νεύρα. Είναι μια πρόσθετη εγκεφαλική αρτηρία και αυτό είναι το θόλος του ανέβρισματος. Στη συνέχεια κλιπάρεται το ανέβρισμα, έτσι, και καυτηριάζεται. Είναι σαν θεραπεία λίγο πιο πολύπλοκη και αιματηρή, ίσως, αλλά είναι πιο αποτελεσματική, έτσι, από τον εμβολισμό. Και επίσης, πάλι μια γυναίκα 60 χρονών, εδώ μιλάμε για ένα σειραγκώδες αιμαγγείωμα, βλέπετε αυτό το ασπράκι εδώ πέρα που υπάρχει μέσα στη βάση του εγκεφάλου, ακριβώς πάνω από τους οφθαλμικούς κόγχους και σε επαφή λίγο με δομές όπως είναι τα οπτικά νεύρα και δομές της μέσης γραμμής, κεφαλαλγία, ζάλι και επιληπτικές κρίσεις, γιατί αυτό που δεν ξεχάσαμε να πούμε είναι ότι τα συνεργόδη μαγκιώματα συνήθως προκαλούν είτε επιληπτικές κρίσεις είτε κεφαλαλγίες, έτσι. Αλλά συνήθως εμφανίζονται με επιληπτικές κρίσεις. Με παλιότερες μεθόδους θα χρειαζόταν να κάνουμε κρανιοτομία από το πλάι για να μπούμε στην βάση του εγκεφάλου. Εδώ όμως, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσουμε μια τεχνική, το minimal invasive, όπως λέμε, έτσι, ελάχιστα επεμβατική, με μικρές τομές και κρανιοτομίες, βοηθάει το μικροσκόπιο, γιατί μπορείς από μια οπή, μέσα από μια κλειδαρότρυπα, να το πούμε, όταν έχεις φωτισμό και μεγέθυνση, να χειρουργήσεις μεγαλύτερες βλάβες από μικρές οπές. Οπότε, εδώ επιλέξαμε το υπερόφρυο τόξο, έτσι, την υπερκόγχιο, μέσα από το φρύδι, δηλαδή, μια κρανιοτομία μέσα από το φρύδι. Και αν παρατηρήσετε, εδώ η απόσταση από το υπερόφρυο τόξο μέχρι το σωριακό δυσμαγγείωμα είναι πολύ μικρή. Έτσι. Πράγματι, το χειρουργείο ολοκληρώθηκε μέσα σε μια μισή ώρα. Και εδώ μπορείτε να δείτε λίγο μια διαχειριστική εικόνα. Είναι ο εγκέφαλος. Εδώ είναι το υπερόφρυο τόξο. Έτσι, διπολική λαβίδα το κίτρινο. Και πώς παρουσιάζεται λίγο πριν την αφαίρεση. Δηλαδή, έχει καυτηριαστεί και βγαίνει εν μπλοκ. Έτσι. Η γυναίκα αυτή έφυγε σε δύο μέρες, δεύτερη μεταχειριστική μέρα, έλαβε εξιτήριο. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αιμορραγία στον εγκέφαλο είναι δυνητικά θανατηφόρος. Δεν σημαίνει όμως ότι και κάθε αιμορραγία είναι επικίνδυνη. Έτσι. Θυμηθείτε ότι είπαμε ότι κάποιοι ασθενείς μπορεί και μετά από κάκωση να έχουν διάχυτες θυλασσούλες και να περπατάνε. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόληψη. Προτιμούμε να προλάβουμε κάτι παρά να το θεραπεύουμε. Αν φτάσει στα χέρια μας, είμαστε υποχρεωμένοι να το αντιμετωπίσουμε. Και τα τελευταία χρόνια, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν τεχνικές που αντιμετωπίζουμε και σώζουμε ανθρώπους. Επίσης υπάρχουν νέες θεραπείες και φυσικά μας βοηθάει και η τεχνολογία, φάρμακα, χειρουργικές προσπεράσεις καινούργιες, το minimal invasive, όπως είπαμε, το ενδοσκόπιο, το μικροσκόπιο, η διαχειριστική αγκιογραφία, υπάρχουν μικροσκόπια με τα οποία κάνουμε διαχειριστική αγκιογραφία πλέον. Έτσι. Και φυσικά οι μονάδες εντατικής θεραπείας που στελεχώνονται πλέον από άτομα πολύ εξειδικευμένα που μας βοηθάνε πάρα πολύ, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο το χειρουργείο, είναι και η μεταχειριστική παρακολούθηση και βοήθεια στον άρρωστο. Και τα τελευταία χρόνια επίσης, με μεγάλη ευχαρίστηση βλέπω ότι αναπτύσσονται και τα κέντρα αποκατάστασης, που είναι πολύ σημαντικά για αυτά, έτσι. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, κάθε επιστήμονας έχει την αποστολή του. Εμείς τελειώνουμε σαν χειρουργοί και μετά αναλαμβάνουν τα κέντρα αποκατάστασης, που και αυτά βοηθάνε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θερμά συγχαρητήρια στον νευροχειρουργό κύριο Μπαϊραμίδη για την εξαιρετική παρουσίασή του. Παρέλειψα πριν να χαιρετήσω την πρώην βουλευτή κυρία Μαρία Μίχου.
Θα χαιρετήσουμε και τον πολιτευτή κύριο Δημήτρη Μπέη. Επίσης, την πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Κατερίνης, κυρία Μαργαρίτα Παπαδοπούλου, η οποία ως σεμνή πάντα δεν κάθισε στην πρώτη γραμμή για να την προσφωνήσω και να τη δω, αλλά σε είδα, Μαργαρίτα. Σας ευχαριστούμε βέβαια όλους έναν προς ένα που είστε εδώ και μέχρι να ετοιμάσετε ερωτήσεις για απορίες, να ρωτήσετε τον συνάδελφό μας και να λάβετε τις σωστές απαντήσεις, θα καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, κύριο Τσανικίδη Ηρακλή, ώστε να χαιρετήσει τον συνάδελφο και το ακροατήριο και να προσφέρει ένα αναμνηστικό δώρο στο γιατρό. Καλησπέρα, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, καλή χρονιά. Με υγεία. Θα ήθελα και εγώ εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Η ομιλία για εγκεφαλική αιμορραγία είναι κάτι που μας φαίνεται πολύ σπάνιο. Εμείς στην πράξη, σαν γιατροί, το βλέπουμε στην καθημερινή πράξη ότι δεν είναι τόσο σπάνιο. Εγώ ήθελα να πω δύο λόγια ότι είμαστε τυχεροί άτυχοι από την άποψη ότι ναι, μεν η Θεσσαλονίκη είναι 40 λεπτά, γιατί αυτά τα περιστατικά συνήθως τα κάνουμε διακομιδή εκεί, αλλά άτυχοι που δεν έχουμε επιστήμονες σαν και εσάς, συναδέλφους σαν και εσάς, που να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί αυτό που είπατε είναι σημαντικό, ο χρόνος. Και χάνουμε πολλές φορές χρόνο. Αυτό είναι ένα θέμα που σηκώνει μεγάλη συζήτηση, γιατί συνήθως στα μεγάλα νοσοκομεία μόνο υπάρχουν νευροχειρουργοί. Εμείς πολλές φορές δεν έχουμε ούτε καν νευρολόγο για να γίνει η εκτίμηση και τα κάνουμε όλοι εμείς σαν παθολόγοι. Αυτό που ήθελα να πω, ότι εκεί που είστε είναι πολύ τυχεροί που έχουν επιστήμονες σαν και εσάς, γιατί όπως είπατε και εσείς είναι μια ομάδα που λειτουργεί, δεν είναι μόνο ο νευροχειρουργός, είναι η εντατική, οι νοσηλευτές, όλοι πρέπει να είναι εξειδικευμένοι. Και σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, τελειώνοντας, δεν θέλω να κουράσω, δεν κουράζω ποτέ στις ομιλίες, εύχομαι αυτός ο ενθουσιασμός να συνεχιστεί που έχετε. Γιατί όπως γνωρίζετε, η υποστελέχωση των νοσοκομείων δεν οφείλεται μόνο για οικονομικούς λόγους που νομίζει ο περισσότερος κόσμος. Οφείλεται ότι δεν έχουμε και τη δυνατότητα να προσφέρουμε για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς που είναι η οικονομική κρίση, που δεν έχουμε τη δυνατότητα υλικών ή καινούργιων θεραπείων, καινούργιων εξελίξεων που υπάρχουν στην ιατρική. Αναγκαζόμαστε να μεταναστεύσουμε. Ελπίζω να σας κρατήσουμε εδώ, να σας κρατήσουμε εκεί που είστε, για να μπορείτε να προσφέρετε και να συνεχίσετε με αυτόν τον ενθουσιασμό. Θα ήθελα να σας δώσω και ένα αναμνηστικό για να θυμάστε την πόλη μας, την Κατερίνη. Γιατρέ, μη φεύγετε από εκεί. Σας περιμένει μία ακόμη έκπληξη. Είναι εδώ η μικρή Παρασκευούλα, η οποία ωφελήθηκε από εσάς. Σας είχε γιατρό, έχει χειρουργηθεί από εσάς. Θα πείτε δύο λόγια για τη σπάνια νόσο μόγια-μόγια από την οποία έπασχε. Και η μητέρα της και η ίδια θέλουν σαν ευγνωμοσύνη να σας συγχαρούν για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Κανένας άλλος νευροχειρουργός δεν αναλάμβανε την περίπτωση της μικρής Παρασκευούλας. Όλοι απέφευγαν ή την προέτρεπαν να μεταβεί στο εξωτερικό. Ο κύριος Μπαϊραμίδης την ανέλαβε, τη χειρούργησε και το παιδάκι θέλει σήμερα να τον ευχαριστήσει. Κύριε Πουλιο, ως αντιδήμαρχος, θα σας καλέσω στο βήμα να χαιρετήσετε τον γιατρό. Καλησπέρα για μένα. Να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου μας, του Κώστα του Δημόπουλου, ο οποίος θα ήθελε να είναι εδώ, αλλά δεν μπορούσε λόγω υποχρεώσεων. Να πω συγχαρητήρια, κύριε Μπαϊραμίδη. Και τώρα ο πρόεδρος της Σχολής Γονέων, ο κύριος Κώστας Κορομπίλης, παρακαλούμε να χαιρετήσει τον γιατρό. Τον γιατρό τον χαιρετήσανε πολύ. Εγώ θα χαιρετήσω, επίτρεψε μου αγαπητέ κύριε Μπαϊραμίδη, να χαιρετήσω τον πατέρα.
Καλώς ήρθατε, κύριε Μπαϊραμίδη. Χάρη σε εσάς. Στην μεγάλη οικογένειά σας, στα 9 παιδιά, στα 64 εγγόνια που έχετε και στο 65ο που περιμένετε, χάρη λοιπόν σε εσάς και στο περιοδικό των Πολυτέκνων, όταν είδα το όνομα της οικογένειας, θυμήθηκα τα δύο περιστατικά τα οποία είχαν γίνει πριν 1,5-2 χρόνια που χειρούργησε ο κ. Μπαϊραμίδης και λέω, δικός μας είναι αυτός. Πρέπει να τον καλέσουμε. Και έχουμε και την πρώην πρόεδρο του το Πολυτέκνου, την κυρία Ασημίνια Τιμπούλιου. Έτσι λοιπόν, Ασημίνια, βρήκαμε το τηλέφωνο και πριν 1,5 χρόνο κλείσαμε αυτή τη συνάντηση και πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένος που έγινε και ήρθατε και σας τίμησε τόσος ο κόσμος. Θερμά λοιπόν ευχαριστούμε και από τη Σχολή Γονέων αυτό το αναμνηστικό να το έχετε να με στιμάστε. Ναι, η κυρία Τσιμήτρη, η Γεωργία θέλει να μιλήσει. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τον κύριο Μπαϊραμίδη, επειδή το δεύτερο χειρουργείο που έχει αναλάβει από την Πιερία είμαι εγώ, με ανέβρισμα. Θέλω να τον δώσω πολλά συγχαρητήρια για αυτό που κάνει και του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είναι γερός, δυνατός και ο Θεός να τον έχει πάντα καλά. Και εκείνον και την οικογένειά του. Ευχαριστώ, κύριε Μπαϊραμίδη. Όποιος έχει να υποβάλει ερωτήσεις, ελάτε, κύριε Μαρούδη, σας ακούμε. Κύριε Μπαϊραμίδη, ευχαριστούμε για την τόσο εμπεριστατωμένη ομιλία. Για όσα κάνατε, αυτά που ξέρουμε, αυτά που δεν γνωρίζουμε, η ζωή του χειρουργού είναι ιδιαίτερος δύσκολη. Τυχαίνει να έχουμε συγγενείς. Ένα εξτρά ευχαριστώ ως παλαιότερος δάσκαλος της Παρασκευούλας. Όταν έμαθα την περιπέτειά της και τι συνέβη και πώς τη συμπεριφερθήκατε, πραγματικά συγκινήθηκα. Να είστε καλά. Δεν θα το πω δημοσίως γιατί κατανοώ τη σεμνότητά σας, αλλά όποιος τα μαθαίνει πραγματικά συγκινείται και ευχαριστούμε. Ένα μικρό θεματάκι να τονίσω. Αναφέρατε πριν την πρόληψη. Είμαι θελοντής διασώστης. Ήμουνα χρόνια. Είναι σημαντικό για όλους μας, όποιος μπορεί, υπάρχουν θελοντικές διασωστικές ομάδες όπου μας μαθαίνουν απλά πράγματα, χωρίς να είμαστε γιατροί, πώς να κάνουμε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, πώς να δέσουμε ένα σπασμένο χέρι, πώς να κινητοποιήσουμε κάποιον πιθανόν πολυτραυματία για να μην μεγιστοποιηθεί η βλάβη. Είναι θέμα ασφάλειας για όλους μας. Όσοι μπορούμε, καλό είναι να εκπαιδευτούμε. Και μια ερώτηση επιστημονικής φύσεως. Στις μέρες μας γίνεται μια επανάσταση με τη λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τις λειτουργίες του εγκεφάλου μέσω αλγορίθμων, μέσω μαθηματικών και πληροφορικής. Θεωρείτε ότι είναι αυτός ο δρόμος, θεωρείτε ότι μέσω ιατρικής πρέπει να γίνει προσέγγιση? Είναι γνωστές προσπάθειες του Νανόπουλου, του Penrose, οι οποίοι κατέληξαν ότι μας λείπει βασική κβαντομηχανική γνώση για να κατανοήσουμε τον εγκέφαλο. Ποιος νομίζετε ότι είναι ο κατάλληλος δρόμος και πόσο πιθανό είναι στα επόμενα χρόνια να έχουμε αυτή τη γνώση? Με πιθανότητες πάντα είναι 10 διαλέξεις αυτά που σας ρώτησα τώρα. Κατανοώ το πολύπλοκο του θέματος, αλλά εσείς έχετε άμεση επαφή με κάποια θέματα. Ευχαριστώ. Ναι, στο πρώτο κομμάτι που είπατε, έγινε παράληψη. Ίσως είναι και κίνητρο αυτό που είπε ο κύριος Μαρούδης. Να ασχοληθούμε περισσότερο. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε γιατροί για να βοηθήσουμε. Υπάρχουν θελοντικές σχολές και course στα οποία μπορεί κάποιος να μάθει βασικά πράγματα και να βοηθήσει. Τώρα, όσον αφορά το άλλο το κομμάτι, έχει σπαταληθεί πολύ, υπόθηκε ότι έχει σπαταληθεί πολύ χρήμα στην έρευνα, αλλά ο εγκέφαλος ανθίσταται. Σαφώς και η τεχνητή νοημοσύνη και τα κομπιούτερ μας έχουν βοηθήσει πολύ, γιατί ταξινομούμε και την έρευνα και τα δεδομένα, αλλά θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να κατανοήσουμε πλήρως τον εγκέφαλο. Μιλάμε τώρα για την πλαστικότητα του εγκεφάλου, έτσι, στην οποία αν υπάρχει επιμονή, σαφώς κάποια κέντρα του εγκεφάλου αναλαμβάνουν όταν καταστραφεί κάποιο κέντρο του λόγου. Ας πούμε, έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια ότι δεν είναι η Μπροκά ή η Βέρνικε που είναι τα κέντρα του λόγου μόνο, έτσι, η αφασία εκπομπής και πρόσληψης. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα. Επειδή είχα ασχοληθεί και με την επιληψία, στις καταγραφές που κάναμε, ο κροταφικός λοβός έχει σε διάφορα σημεία λόγο. Έτσι. Οπότε, σαφώς και υπάρχει και πλαστικότητα του εγκεφάλου. Αλλά αυτή μένει να την αποδείξουμε έμπρακτα και να την ακολουθήσουμε έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους ασθενείς. Αλλά νομίζω θα πάρει πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε έτσι πολύ. Όσο μεγαλύνθεις, κύριε, τα πάντα εν σοφία επίσης. Εκεί καταλήγω. Κύριε Δημινά, σας ακούμε. Στη
Στην αρχή μας τρομοκρατήσατε, διότι μέτρησα 18 φορές τη λέξη θάνατος. Ναι. Η γενικότητά μας ασχολείται πάρα πολύ με το θάνατο. Ελπίζω να μας δώσετε και κάποιο αισιόδοξο μήνυμα στο τέλος. Ήθελα να ρωτήσω, δεν ξέρω καταρχήν για τον καφέ, είναι άλλο θέμα, μιλήστε για το αλκοόλ. Αλλά ήθελα να ρωτήσω κυρίως για τον ψυχολογικό παράγοντα. Ζούμε σε μια εποχή στρες, ιδίως μετά την επανδούσα πτώχευση κτλ. Και όλοι οι άνθρωποι είναι προβληματισμένοι, στεναχωρούνται, αγχώνονται και δεν ξέρω κατά πόσον αυτό μπορεί να επιδράσει στον εγκέφαλο και σε επιπτώσεις τις οποίες μπορεί να έχει. Σε αυτό το θέμα κυρίως ήθελα να επιμείνω. Ναι, υπάρχει... Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία προσέγγιση, διότι τελικώς ο εγκέφαλος δεν είναι μόνος του, έτσι. Υπάρχει σαφής συσχέτιση, ας πούμε, ψυχής, σώματος και εγκεφάλου και ο νους. Το θέμα είναι ότι ο εγκέφαλος επηρεάζεται πάρα πολύ από την ψυχοσωματική μας κατάσταση, έτσι. Και σαφώς και η υπέρταση και οι διαταραχές, οι ορμονικές διαταραχές που συμβαίνουν στη διάρκεια του στρες, όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν και διαταραχές και στα αγγεία, ακόμα και σε όγκους. Δηλαδή, τελευταία γίνονται μελέτες στην κατάθλιψη, ας πούμε, κατάθλιψη και καρκίνος. Τίποτα δεν έχει αποδειχτεί, ακόμα έτσι, με ευθεία συσχέτιση, αλλά οδηγούμαστε προς εκείνο τον δρόμο, γιατί και τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί και τα γλιώματα στον εγκέφαλο. Έχει παρατηρηθεί αυτό, έτσι. Και κάποιοι μιλάνε για τα κινητά τηλέφωνα, αλλά θεωρώ ότι περισσότερο είναι αυτό που είπατε, ότι το στρες, η στενοχώρια, δεν είμαστε πλέον απλοί άνθρωποι, όπως ήταν οι παλιοί άνθρωποι που ήταν απλοί, χαιρόντουσαν την καθημερινότητα. Τους βλέπετε παντού σκυθροπά πρόσωπα, ας πούμε. Αυτό οδηγεί σαφώς σε διαταραχές ορμονικές, αυτό το λέγει ο Γέροντας Πορφύριος, και χωρίς να είναι γιατρός. Αλλά αυτό έχει αποδειχτεί όμως, ότι το στρες δημιουργεί ορμονικές αναμαλίες, έτσι. Και δεν σημαίνει ότι έχεις μια πολύ ψηλή θηροειδική ορμόνη. Μπορεί να πέφτουν τα επίπεδα της σεροτονίνης, της ντοπαμίνης, που είναι ορμόνες αμοιβής, έτσι. Όλα αυτά σαφώς και θα έχουν κάποια σχέση, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχτεί ακόμα έμπρακτα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κορομπίλη, σας ακούμε. Για τον καφέ δεν μας είπατε αν επηρεάζει. Μεγάλα ή χωρίς. Για τον καφέ δεν γνωρίζω πολλά πράγματα, να σας πω. Πίνω καφέ και νομίζω ότι με βοηθάει λίγο εγκεφαλικά. Ξεχάσαμε να ευχαριστήσουμε το Ράδιο Ενημέρωση και τον Διευθυντή, τον κύριο Χρυσικό, ο οποίος όλη την χρονιά, τη 17-18, όλες οι ομιλίες, ζωντανά από το ραδιόφωνο 92,2, από το Ράδιο Ενημέρωση, τις μεταδίδει και στους ανθρώπους που δεν μπορούν να είναι μαζί μας και μέσα από το ραδιόφωνο μας παρακολουθούν. Να θυμίσω ότι την επόμενη Δευτέρα έχουμε μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα. Δεν θα είναι ο Γέροντας Εφραίμ ο Βατοπαιδινός, θα τον έχουμε στο επόμενο μας πρόγραμμα, αλλά θα έχουμε μια εξαιρετική περίπτωση. Είναι ένας πατέρας σχολικός σύμβουλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ο Στυλιανός Τσιπούρας, ο οποίος πριν 4 χρόνια έχασε το γιο του, ονόματι Άγγελος, στα 17 του χρόνια. Ήταν ποδοσφαιριστής στον Άρη, στη Θεσσαλονίκη, και ήταν ένα μεγάλο σοκ για τους συμπαίκτες του. Το θέμα λοιπόν είναι η εκδημία ενός Αγγέλου, Άγγελος και το όνομα, η γονεϊκή στάση. Εκτιμώ ότι είναι φοβερό το θέμα και σας προσκαλούμε να είστε και στην προσεχή Δευτέρα. Θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις και στο τέλος των ερωτήσεων θα έχουμε τη χαρά, επίτρεψέ μου, κύριε Μαλιάρα, να το πω, θα έχουμε τους σύλλογους καθηγητών Ολύμπια Οδή, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν μερικά τραγούδια τα οποία είναι υπέροχα και να μείνετε να τα απολαύσουμε όλοι. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, ελάτε. Γεια σας, γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κάτι που είπε εδώ ο κύριος και εσείς το είπατε, αν υπάρχει αλληλεπίδραση του εγκεφάλου σε ιατρική μορφή με το αλκοόλ που είπατε και με το διαδίκτυο. Και αυτό το πράγμα, γιατί έχω διαβάσει ότι γινόταν λοβοτομές και δεν ξέρω τι είναι αυτό, που κάτι πρέπει να είναι, για ανθρώπους που έπιναν πάρα πολύ και δεν μπορούσαν να σταματήσουν το πιωτό. Αυτό ιατρικά υπάρχει κάτι σε σχέση με το άγχος, με το στρες, με τον αλκοολισμό γενικά ή με τον εθισμό, το οποίο έχει κάνει κάποια
πρόοδο η επιστήμη, η νευρολογία πάνω σε αυτό το θέμα. Αν έχετε κάποια ενημέρωση, σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, παρότι δεν έχω πάρα πολύ ενημέρωση σε αυτό το θέμα, και πολύ ωραίο, είναι ωραία ερώτηση. Υπάρχει η ψυχοχειρουργική που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 50-60 στην Αμερική. Και τελευταία, στην Αμερική γίνονται, ας πούμε, επεμβάσεις για την κατάθλιψη, για παράδειγμα. Έτσι, όπου κάνουμε συγκυλότομη, δηλαδή κόβουμε το μεσολόβημα. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι λίγο, άμα πας να πεις ότι θα κάνω ψυχοχειρουργία, θα σε περάσουν για τρελό. Έτσι. Πράγματι, στη βαριά κατάθλιψη, θεωρητικά και πρακτικά, έχει μειώνει σε ένα ποσοστό 50% την βαριά κατάθλιψη. Έτσι. Η αφαίρεση της έλικας του προσαγωγείου είναι πάνω από το μεσολόβιο, στη μέση γραμμή, δηλαδή μια έλικα. Επίσης, σαφώς, στους ανθρώπους που είναι πολύ επιθετικοί, έχει παρατηρηθεί ότι η αφαίρεση του υποκάμπου που το κάνουμε αυτή στην επιληψία, δηλαδή σε επιληψίες που υπάρχει ατροφία του υποκάμπου, αφαιρούμε τον αμυγδαλοειδή πυρήνα. Εκεί πλέον οι ορμές και η οργή και αυτά όλα καταλαγιάζουν κάπως. Και τελευταία γίνονται και κάποιες πειραματικές μελέτες και για το αλκοόλ και για τη μείζωνα κατάθλιψη, ακόμα και για τη σχιζοφρένεια, με DBS, όπως λέμε, εντοβάθη ερεθισμό του εγκεφάλου, με ηλεκτρόδια που κατευθύνονται με κομπιούτερ. Αλλά είναι λίγο οι μελέτες ελαφρά πειραματικές, θα έλεγα. Δηλαδή πρέπει να έχει συγκατατεθεί ο ασθενής, ας πούμε, για να το. Έτσι. Ο κύριος Χρυσικός να υποβάλει την ερώτησή του. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Να είστε καλά. Προεκτείνω λίγο το ερώτημα σε αυτό που έκανε ο κύριος Δημινάς. Μέσα από τα προβλήματα του άγχους, της στεναχώριας, όλων, της κρίσης, είναι και η καρδιά μας. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι η καρδιά μας υποφέρει, μια κολπική μαρμαρική μπορεί να φέρει κάλλιστα ένα νεύρισμα. Δεν το άκουσα. Ναι, έμφρακτο κυρίως. Μπορεί να προκαλέσει έμφρακτο. Ναι. Η κολπική μαρμαρική. Δηλαδή πετάει έμβολα και μπορεί να σου προκαλέσει έμφρακτο. Ναι. Και σαφώς και οι αυξομοιώσεις στην πίεση μπορεί να προκαλέσουν για νεύρισμα. Το νεύρισμα προϋποθέτει και ένα έλλειμμα στο αγγείο. Δηλαδή, μπορεί να έχω και εγώ υπέρταση, μπορεί να έχει ο δίπλα, αυτός που θα έχει το έλλειμμα θα κάνει νεύρισμα. Αλλά αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, η κολπική μαρμαρική μπορεί να σου κάνει έμφρακτα, δηλαδή πετάει έμβολα. Πρόληψη. Υπάρχει σε μια τέτοια περίπτωση κάποιος δηλαδή που να έχει υποστεί την κολπική μαρμαρική, να μην παίρνει φάρμακα για τον ΑΒ λόγο, ναι, η πρόληψη να είναι υγιέστατος και ξαφνικά να προκύψει μετά από 5-10 χρόνια να έρθει ένα νεύρισμα και να χάσει τη ζωή του. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Κορομπίλη. Αναφέρεται το δικαίωμα είναι η ενημέρωση στον πολίτη. Αυτό κάνουμε σε ό,τι αφορά το ραδιοφωνικό σταθμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Άστε καλά. Άστε καλά. Ο γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου, κύριος Σταρενίδης, να έρθει στο βήμα. Καλησπέρα και από μένα. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω, αλλά έναυσμα πήρα από τους προλαλήσαντες και από τους δύο πρώην προέδρους, από αυτά που είπαν της Σχολής Γονέων και από το τελευταίο ερώτημα τώρα αναγκαστικά, λόγω ιδιότητας καρδιολόγου. Όντως ο προβληματισμός, αν πρέπει να είμαστε αγχωμένοι με τις τόσες πολλές επιπλοκές και τη λέξη θάνατος που ακούστηκε, για εμάς τους γιατρούς, πρέπει λίγο να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Ο πονοκέφαλος και η υπέρταση είναι τόσο κοινά που αν μείνουμε μόνο σε αυτές τις δύο λέξεις, πρέπει όλοι από εδώ όταν φύγουμε να πάμε σπίτι και να αρχίσουμε να χωνόμαστε και να πάμε να κάνουμε αξονικές αγγιογραφίες κλπ. Άρα θα ήθελα, ευχαριστώντας τον ομιλητή, τον άξιο συνάδελφό μας, για την ωραία παρουσίασή του, τόσο απλοϊκή ώστε να γίνει κατανοητή στο μέσο πολίτη εδώ πέρα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, να μας πει, αφού ας πούμε η εξέταση εκλογής που μας βοηθάει πάρα πολύ είναι η αξονική αγγιογραφία, όπως προείπε, σε ποιους ασθενείς τα επιλέγαμε, γιατί δεν γίνεται να γίνει σε όλους. Όχι, σαφώς, αυτό υπόθηκε. Δεν θα ήθελα να ακουστεί αυτό έτσι ώστε να πάρουμε ένα μήνυμα σε ποιους ασθενείς θα προτείνατε να κάνουν αξονική αγγιογραφία, ποιο είναι το προφίλ αυτών των ασθενών. Ένα αυτό το ερώτημα. Και δεύτερον, για την κολπική μαρμαργή που ακούστηκε, δεν έχει καμία σχέση με την αιμορραγία, άμεση ναι, σχέση. Ήταν ακριβώς το αντίθετο, είναι το έφρακτο και απαντήθηκε. Απλά οι ασθενείς που παίρνουν αντιπηκτικά για να προλάβουν τα έμφρακτα αυτά έχουν κίνδυνο αιμορραγίας από την αγωγή που παίρνουν.
είναι ένα νόμισμα διαφορετικό. Ναι. Έτσι μόνο συνδέονται αυτά για να μην γίνει παρανοήσεις, γιατί είναι τόσο πολύ ο κόσμος που έχει κολπική μαμαργή, ναι, αρχίζει και αυτός να τρομάζει. Αν θυμάστε, υπόθηκε ότι αυτοί που παίρνουν αντιπηκτικά, ας πούμε, ένας που πέφτει από σκάλες με έναν άλλο που παίρνει αντιπηκτικά. Μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω της αγωγής. Εμείς έχουμε χάσει ασθενείς με ανθρώπους που παίρνουν πλαβήξεις, ξέρω εγώ, και συνδρόμους και πέφτουν από δύο σκαλοπάτια και πεθαίνουν. Απλά θα ήθελα να ακουστεί σε ποιους θα προτείναμε την αξονική αγιογραφία, που είναι η εξέταση που προλαμβάνει, φέρνει στο φως τα νευρίσματα αυτά. Ναι, στους πρώτους βαθμούς συγγένειας, σε ανθρώπους που έχουν διαπιστωμένο ανέβρισμα, σε σύνδρομο Marfan, σε συνήθως ανθρώπους που έχουν πολυκυστικούς νεφρούς και συνδυάζονται σε ένα βαθμό και με ανέβρισμα, και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να εμφανίσουν κάποιο νευρολογικό σύμπτωμα, όπως πάρηση του τρίτου νεύρου ή πολύ έντονη κεφαλαλγία ξαφνική, η οποία μετά υφίεται. Γιατί έχουμε και περιπτώσεις ρήξεως μικρού αγγείου μέσα στον εγκέφαλο, τη τράγκα νεμόραση, όπως λέμε, έτσι γύρω-γύρω από το μεσεγκέφαλο, στις οποίες έχεις όλα τα συμπτώματα του ανευρίσματος και στο τέλος ευτυχώς δεν έχεις ανεύρισμα, αλλά έχεις ρήξη αγγείου, η οποία είναι διαπιστωμένη στην αξονική. Άρα, σε πρώτο βαθμό συγγένεια, σε σύνδρομο Marfan, σε πολυκυστικούς νεφρούς, σαφώς θα πρέπει να κάνουμε αξονική αγιογραφία. Δεν είναι αξονική, αυτό νομίζω υπόθηκε, δεν είναι αξονική αγιογραφία σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Ούτε η υπέρταση προκαλεί αιμορραγία. Μια υπέρταση όμως που συνδυάζεται με ανεύρισμα είναι θανατηφόρος. Έτσι, μπορεί να αποβεί θανατηφόρος. Η μαμά της Παρασκευούλας έχει ερώτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τη σχολή γονέων της Κατερίνης που κάλεσε τον γιατρό μας, τον γιατρό που εμείς τον έχουμε σαν αδερφό. Τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και θα ήθελα να πει δύο λόγια για την περίπτωση της Παρασκευούλας, να μάθει ο κόσμος για αυτή την ασθένεια των αγγείων του εγκεφάλου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Η μόγια-μόγια είναι μια πάθηση που κυρίως διαγνώστηκε αρχικά στην Ιαπωνία. Έτσι, γιατί μοιάζει μέσα σαν ψιωή καπνού, ας πούμε. Γιατί στη μόγια-μόγια που είναι αγγίτιδα στην ουσία, υπάρχει εκφύλιση των αγγείων και υποστροφή στην ουσία. Δηλαδή, οι καροτίδες, δύο μεγάλα αγγεία όπως ήταν μέσα, οι καροτίδες που ξεκινάνε από τον τράχυλο, μπαίνοντας μέσα στο κρανίο και κάνουν το ενδοκράνιο τμήμα της καροτίδας, στην περιφέρειά του σιγά-σιγά υποστρέφουν, αλλοιώνονται δηλαδή, και τελικά σε προχωρημένο στάδιο εξαφανίζονται. Και αυτή είναι και η αιτία που η μόγια-μόγια οδηγεί σε βαριά εγκεφαλικά και στο θάνατο στο τέλος. Σαν θεραπεία, όταν έχεις ένα σύστημα, ας πούμε, μια δεξαμενή, και έχεις δύο μεγάλες εισόδους, ας πούμε, στις οποίες εισέρχεται αίμα. Αν ξαφνικά άρχισε και φράζει μια είσοδος, τότε οφείλεις από κάπου αλλού να βάλεις αυτό το αίμα που δεν εισέρχεται μέσα σε αυτό το χώρο. Το λέω λίγο απλά έτσι να το κατανοήσουμε. Στον εγκέφαλο έχουμε και την εξωκράνιο κυκλοφορία, η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια. Αν έχετε προσέξει και στα τροχαία και οπουδήποτε και σε μια απλή κάκωση, βλέπεις ότι με το που ανοίγει το τροχό της κεφαλής τρέχει αίμα, ρέει αίμα άφθονο. Γι' αυτό και δεν μολύνονται και εύκολα τα τραύματα στο κεφάλι. Η λογική είναι απλή. Η τεχνική είναι πολύ δύσκολη σε αυτό το συγκεκριμένο χειρουργείο. Η λογική είναι ότι παίρνουμε, που μπορείτε όλοι να την ψηλαφίσετε, μια αρτηρία εδώ που λέγεται πολύ σκροταφική, μπροστά από το αυτί, από τον τράγο του αυτιού, έτσι, η οποία έχει δύο συνήθως κλάδους μεγάλους. Παρασκευάζουμε τον ένα τον κλάδο, έτσι, δερματικό κλάδος, τον ξεγυμνώνουμε, δηλαδή τον αφήνουμε να είναι μόνο κλάδος, μόνο το αγγείο. Ανοίγουμε το κρανίο και σε κάποιο σημείο, φανταστείτε δηλαδή ένα σωλήνα έξω από αυτή την αίθουσα, που σιγά σιγά τον φέρνουμε μέσα και τον αναστομώνουμε πάνω στην επιφάνεια. Φανταστείτε ότι οι έξω επιφάνειες της αίθουσας έχουν κάποια αγγεία μικρά. Αναστομώνοντας λοιπόν απ' έξω και φέρνοντας αίμα απ' έξω προς τα μέσα, αναπληρώνουν το αίμα που δεν έρχεται από την καροτίδα. Αυτή είναι η λογική του bypass, έτσι, στην μόγια-μόγια. Και όχι μόνο στη μόγια-μόγια. Τελευταία έχει πάρει έγκριση στη Mayfield Clinic, ας πούμε, στην Αμερική, και για παθήσεις όπως μεγάλη βαριά στένωση της έσω καροτίδας. Εγώ έχω χειρουργήσει τέτοια περιστατικά, δύο-τρία περιστατικά τέτοια που διαπιστωμένα κάναν TIAS, δηλαδή transient ischemic attacks, προσωρινά εγκεφαλικά, και το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό. Διότι υπήρχε ένδειξη εκεί. Έτσι, δεν μπορεί να κάνει ένα bypass επειδή ο άλλος έχει φραγμένη 100% την καροτίδα. Αν δεν κάνει έμφρακτα, σαφώς και δεν είναι κεραμίδι που δεν στάζει, δεν το αλλάζεις. Αν όμως κάποιος κάνει συνεχόμενα έμφρακτα ή έχει μόγια-μόγια ή το προχωρήσουμε κι άλλο. Αν έχει κάποιο ανέβρισμα, γιγαντιαίο ανέβρισμα, μεγάλο, που είσαι εκεί στην εικόνα που σας έδειξα που είναι και αυτό μεγάλο ανέβρισμα και βγαίνει κλάδος από μέσα και δεν μπορείς να πάει να το κλιπάρεις το ανέβρισμα, τότε οφείλεις να κάνεις ριβασκυλαριζές όμως λέμε, επαναγγείωση, δηλαδή να αποκαταστήσεις πρώτα την αγγείωση στην περιφέρεια του ανέβρισμα και μετά να πάει να το κλιπάρεις. Έτσι. Και μπορείς να το κόψεις κιόλας. Γιατί φανταστείτε ένα αγγείο, το ανέβρισμα, αν οδηγήσεις κάποιο αγγείο απ' έξω από το δέρμα στην περιφέρεια, μπορείς να κάνεις trapping, να το παγιδεύσεις το ανέβρισμα και να το κόψεις. Αυτές είναι οι τρεις βασικές
ενδείξεις του bypass, του STA MCA bypass, όπως λέμε. Έτσι, της υποβολής κοταφικής με τη μέση κεφαλική. Η Μόγια Μόγια έχει απόλυτη ένδειξη και οι Ιάπωνες πρώτοι που το ξεκίνησαν και είναι και εξαιρετικοί χειρουργοί. Δηλαδή, σε αυτό έχουν οι αναστομώσεις που κάνουν με 10-0 ράματα, ας πούμε, το εσύ κάνουμε κι εμείς, αλλά η δική μας η εμπειρία σε σχέση με αυτούς είναι σαφώς μικρότερη. Έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προχωρήσουμε και οπότε, και αν εμείς δεν τα καταφέρουμε να γίνουμε σαν τις Ιάπωνες, θα ίσως είναι οι επόμενες γενιές. Έτσι. Κύριε Μπέη, ακούμε τη δική σας ερώτηση. Καλησπέρα σας. Αφού σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σταθώ στο κομμάτι της πρόληψης. Περιγράψετε πάρα πολύ καλά το κομμάτι της θεραπείας. Και επειδή αναφερθήκατε στους αιτιολογικούς, πιθανούς αιτιολογικούς παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν το αποτέλεσμα, θα ήθελα να σταθώ σε έναν από αυτούς, τον παράγοντα που ανέφερε και ο κύριος Δημινάς, τον ψυχολογικό παράγοντα. Και επειδή δεν μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε τους στρεσογόνες παράγοντες που καθημερινά αντιμετωπίζουμε, θα πρέπει εμείς ουσιαστικά να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το άγχος, τις καταστάσεις κρίσης που είτε καθημερινά είτε συχνά συμβαίνουν στη ζωή μας. Και επειδή όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια ικανότητα και δυνατότητα να το κάνουν αυτό, υπάρχουν ειδικότητες, ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές κλπ., οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό, έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο. Το λέω γιατί δεν είναι μετρήσιμο. Μπορούμε να μετρήσουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι η ποιότητα του φαγητού μας, μπορούμε να μετρήσουμε τα τσιγάρα, αν καπνίζει κάποιος ή δεν καπνίζει και πόσο καπνίζει, μπορούμε να δούμε το αλκοόλ. Τον παράγοντα πραγματικά που δεν μπορούμε να μετρήσουμε και δεν μπορούμε να μετρήσουμε ούτε πόσος είναι αλλά και πώς τον διαχειριζόμαστε είναι ο παράγοντας του άγχους. Αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι που είστε εδώ πολύ, και συγχαρητήρια και στον πρόεδρο και το ΔΣ της Σχολής Γονέων και Κηδεμών για την επιλογή. Συγχαρητήρια σε όλους γιατί γίνεται εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια και ειλικρινά για μένα είναι κίνητρο να κάτσω τώρα να βλέπω ομιλίες και από παλιότερες, ας πούμε. Μιας και μου έδειξε και τον τρόπο ο κύριος Κουκουρούπης, γιατί και με τα ηλεκτρονικά δεν είμαι και πάρα πολύ καλός. Νομίζω αξίζει τον κόπο όλοι μας και όλοι σας και παλιότερες ομιλίες να τις παρακολουθούμε. Γίνεται εξαιρετική δουλειά και ευχαριστώ πολύ. Και αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι και εδώ. Έτσι. Νομίζω το επίπεδο είναι υψηλό.